με έγγραφό τους προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, Μιχάλη Καραμαλάκη. Οι τέσσερις ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Ηπείρου αμφισβητούν την ουσία των ελέγχων, αναφέροντας ότι γίνονται περισσότερο για στατιστικούς λόγους και ζητούν την επιστροφή των αστυνομικών στους ελέγχους ουσίας, στις εποχούμενες περιπολίες και γενικότερα σε όλες εκείνες τις δράσεις που εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και που στην ουσία είναι η κύρια αποστολή της ελληνικής αστυνομίας. Όπως επισημαίνουν, σε καθημερινή βάση, τεράστιος αριθμός αστυνομικών από τις υπηρεσίες των διευθύνσεων Ηπείρου απασχολούνται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ζήτημα σε περιπολίες και συνεργεία ελέγχων με τη φύλαξη των εμβολίων, αλλά κυρίως σε σταθερά σημεία ελέγχου όπως είναι τα διόδια Τερόβου, Τύργιας, Δροσοχωρίου και Ακτίου, η γέφυρα Καλογύρου, το Καλπάκι, η Βροσίνα, η Διασταύρωση Πάργας και άλλα, προκειμένου να ελέγχονται οι διερχόμενοι πολίτες και όλα τα οχήματα για το αν φέρουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, δεδομένου ότι με μία έγγραφη βεβαίωση ή με ένα SMS ο πολίτης μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα, οι έλεγχοι προφανώς και γίνονται για στατιστικούς επικοινωνιακούς λόγους. Όλη αυτή η διαδικασία, όπως πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ιωαννίνων, έχει προκαλέσει τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των πολιτών αλλά και την ψυχολογική κυρίως κόπωση των αστυνομικών, αφού πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Τόνισε δε πως οι αστυνομικοί θεωρούν ότι όλα τα κοινωνικά ή και υγειονομικά ζητήματα δεν πρέπει να ανάγονται σε αστυνομικά. Πρόκειται όχι μόνο για ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις ενώσεις της Ηπείρου, αφορά όλους τους αστυνομικούς ανά την επικράτεια. Εμείς ως ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Ιωαννίνων μαζί με τις άλλες ενώσεις της Ηπείρου αναδείξαμε αυτό που λέτε, ότι εδώ και περίπου σε λίγο καιρό κλείνουμε ένα χρόνο απασχολούμαστε αποκλειστικά στο κομμάτι με τον κορονοϊό. Αποκλειστικά η ελληνική αστυνομία έχει πέσει στις πλάτες του Έλληνα αστυνομικού, να μην πω το 100%, το 99%. Έχουμε τις φυλάξεις των εμβολίων, έχουμε καθημερινούς ελέγχους με περιπολίες, συνεργεία για καταστήματα αν έχουν ανοίξει, αν υπάρχουν καταγγελίες. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μένει σταθερό σε σταθερά σημεία, σε μπλόκα όπως τα λέμε, είτε στα διόδια, είτε σε σημεία που οδηγούν σε εισόδους ή εξόδους από την πόλη. Αυτό που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοί μας και εμείς προβήκαμε σε αυτές τις ανακοινώσεις, είναι ότι πλέον όλη αυτή η διαδικασία έχει κουράσει τον κόσμο. Ο κόσμος πλέον αυτό το πράγμα το καθημερινό, δηλαδή να του ζητάνε έγγραφα, πρόκειται σε πολλές περιπτώσεις για ανθρώπους οι οποίοι πάνε στην εργασία τους, κάθε μέρα αυτός ο έλεγχος, όλη αυτή η διαδικασία πρόκειται για ένα ζήτημα υγειονομικό. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα υγειονομικό ζήτημα με αστυνομικά μέτρα. Οι συνάδελφοί μας περισσότερο έχουν κουραστεί όχι σωματικά, διότι και τον προηγούμενο καιρό δεν ασχολούμασταν με αστυνομικά ζητήματα, έχουν κουραστεί περισσότερο ψυχολογικά με όλη αυτή την κατάσταση και αυτός ήταν ο λόγος που προβήκαμε σε αυτή την ανακοίνωση. Η ελληνική αστυνομία, η κύρια αποστολή της είναι η πρόληψη του εγκλήματος. Αυτό που ζητήσαμε λοιπόν εμείς από το αρχηγείο είναι να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου οι αστυνομικοί να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους και όχι να εμφανίζονται απέναντι στον πολίτη προκειμένου να δεν είναι δουλειά της αστυνομίας. Πρέπει η πολιτεία με άλλους τρόπους να πείσει τον πολίτη προκειμένου να καταλάβει ότι είναι για το συμφέρον του να ακολουθεί κάποια μέτρα. Θεωρούμε ότι είναι αποτυχία να αναγάγουμε όλα τα κοινωνικά ζητήματα σε αστυνομικά ζητήματα. Σαφώς εμείς δεν θέλουμε αυτό σας λέω να γίνει ένα ζήτημα, ένα υγειονομικό ζήτημα, ένα κοινωνικό ζήτημα να γίνει αστυνομικό. Γι' αυτό είναι και ο λόγος της ανακοίνωσης και εμείς κατανοούμε τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, κατανοούμε ότι έχει κουραστεί και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε προβεί σε αυτή την ανακοίνωση και πραγματικά ευελπιστούμε να βρεθεί μία λύση για πρώτα και κύρια για το συμφέρον της κοινωνίας και μετέπειτα για τους ίδιους τους αστυνομικούς.